κάτω από τον ένα αστροουρανό στα δροσερά νόγια, υπό το φως των λευκών κεριών, το φωνητικό σύνολο θύραθεν, η δημοτική χοροδία νογίων και η χοροδία των Συσσών, ύμνησαν σε μια μυσταγωγική βραδιά τον Ορθόδοξο Άγιο του Έρωτα, της αγάπης, της ανάμνησης, της προσδοκίας και των νέων. Είναι χώρος ευλογημένος, όπου μπορείς πραγματικά να κάνεις την ανάταση προς τα πάνω. Παραμονή της εορτής του Άγιου Ιάκυνθου χθες και το ομώνυμο θέατρο της περιοχής που βρίσκεται 12 χιλιόμετρα έξω από το χωριό, σε υψόμετρο 1260 μέτρων, υποδέχτηκε τους δεκάδες προσκυνητές και λάτρες των τεχνών, όπου μετά από ένα δύσκολο υγειονομικά χειμώνα έζησαν μια ξεχωριστή ατμοσφαιρική βραδιά, φωτίζοντας ο καθένας ξεχωριστά την παράσταση που δόθηκε στο όνομα του Αγίου. Ο Άγιος Ιάκυνθος θυμάται με ξεχωριστή ευλάβεια πάνω από 20 χρόνια στην ορεινή κομμόπολη του Μυλοποτάμου, ενώ φέτος το τριήμερο 23 με 25 Ιουλίου τα Ιακύνθια θα γίνουν μέσα στα Νόγια. Ο Άγιος της ανάμνησης και της προσδοκίας. Γι' αυτό ανάβουμε πάντα δύο κεριά. Είναι ο συμβολισμός μας. Να τιμάς το παρελθόν σου και να εύχεσαι το μέλλον σου. Είναι ο Άγιος των ερωτευμένων. Όχι εκείνων που έχουν τον έρωτα, αλλά εκείνων που τον χάσανε. Και τον προσδοκούνε εκείνο που το βρήκαν ακόμα. Είναι εδώ στα Βόνα μοναχικός Άγιος και τιμά τη μοναχικότητα. Σε σταθερή βάση θα έχει την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου των Ανογείων αλλά και κυρίως του Ψιλορίτη. Η μάνα έπαιξε πάντα καθοριστικό ρόλο στην αναγέννηση μιας κοινωνίας και σε μιας ορεινής κοινωνίας ακόμα πιο ιδιαίτερα. Και πιστεύω και φιλοδοξώ ότι θα είναι μια πανδεσία χρωμάτων από τα υφαντά των γυναικών που θα αναπτυχθούν σε όλα τα, σε όλες τις πλατείες και σε όλα τα μπαλκόνια των ανθρώπων. Ο Εσπερινός τελέστηκε στο μικρό ναό που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του και χτισμένος με ξυρολιθιά σε μορφή μητάτου και ο οποίος πλημμύρισε από τους ψαλμούς του ανογενού καλλιτέχνη Βασίλη Δραμουντάνη. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιάκυνθος, που η λατρεία του ξεκίνησε από τα Νόγια, βρήκε μαρτυρικό θάνατο σε ηλικία 19 ετών, όταν μετά από βασανιστήρια που υπέστη επειδή δεν απαρνείτο το Χριστό, ο αυτοκράτορας Τραϊανός τον θανάτωσε καρφώνοντας το στήθος του μία τριένα. Και γιατί λοιπόν να γιορτάζουμε ξενόφερτους εμπορικούς Αγίους, τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι Άγιοι της Ορθοδοξίας, που αυτοί πραγματικά, όλοι αυτοί οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μαρτύρησαν για την αγάπη τους, για τον έρωτά τους, για τα συναισθήματά τους στο Χριστό, στην πίστη μας.